επιστροφή στις νίκες για την Αθλητική Ένωση έξω Παναγίτσα Χαλκίδας, που επιβλήθηκε 88-49 του Αστέρα Λιβερίου και άφησε πίσω της τις δύο συνεχόμενες ήττες που είχε υποστεί. Οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα σε κανένα σημείο του αγώνα, πήραν το προβάδισμα από την αρχή, το οποίο σταδιακά διεύρυναν συνεχώς και έφτασαν σε μια άνετη και ευρία νίκη. Η ομάδα του Αλιβερίου, που είχε αρκετές απουσίες και παρατάχθηκε με 7 εφήβους στην αποστολή, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να επιστρέψει στο μάτς, το οποίο είχε απλά διαδικαστικό χαρακτήρα από τα μέσα της πρώτης περίοδου και μετά. Τα δεκάλεπτα 30-16, 55-34, 74-43, 88-49. Ο Δεμερτζής με 23 πόντους, πρώτο σκόρερ για τους νικητές, για τον Αστέρα ο Ιωάννου σημείωσε 11 και 10 ο Καψούλης. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την ομάδα της Παναγίτσας. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το σκορ καταπίζει αυτό που φαίνεται. Λοιπόν, θέλω να πω και συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου. Παρότι πολλές απώλειες, με COVID, με μη προπονήσεις, με πολλά χιλιαδίο, με 7 έφηβους, εντάξει, προσπαθούμε να δείξουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε να σταθεροποιηθούμε σε αυτή την κατηγορία. Θέλουμε πολλή δουλειά, θέλουμε αγώνα. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Ελπίζω να είμαστε υγιείς και να τερματίσουμε σε μια καλή θέση και να τερματίσει το πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες με υγεία. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς είμαστε μια μικρή επαρχιακή πόλη, το Αλιβέρι. Προσπαθούμε με πολλή δουλειά από τμήματα υποδομής και τα λοιπά να κάνουμε κάτι καλό και ευελπιστώ να φανούμε στο μέλλον αντάξει αυτής της δουλειάς που κάνουμε. Σήμερα κληθήκαμε να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μου. Προερχόμασταν από δύο ήττες και από δύο κακές εβδομάδες προπόνησης. Κάποια τα προβλήματα τραυματισμών, κάποια κρούσματα COVID μας πήγανε πίσω. Οπότε ήταν ένα παιχνίδι σήμερα που το θέλαμε πολύ. Από το πρώτο δεκάλεπτο επιβάλαμε το ρυθμό μας. Δείξαμε χαρακτήρα για το παιχνίδι. Κύλησε ομαλά. Δώσαμε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και στα νέα μας παιδιά. Και είμαι χαρούμενος πολύ γιατί ανταποκριθήκαν στο μέγιστο βαθμό. Δείξανε τον δρόμο ότι μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμά μας. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τον Πρωτέα Σχηματαρίου. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Αλιβερίου, να της ευχηθώ να πετύχει τους στόχους της και στην ομάδα μου να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στους μικρούς που προσπάθησαν πραγματικά πολύ. Την τρίτη του εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο ΓΑΣ Βασιλικού. Η ομάδα της Εύβοιας επικράτησε το Άρη Αμφίκλειας με 71-60 στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής της ΑΕΣΚΑΣΕ. Το συγκρότημα του Τάσου Γεωργίου μπήκε καλύτερα στο μάτς, όμως στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου οι γηπεδούχοι πήραν τα ενία και προηγήθηκαν με 5 πόντους στο 10ο λεπτό 21-16. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα της Φθιώτιδας διατήρησε το προβάδισμά της και πήγε στα ποδητήρια στο συν 6 36-30. Ο ΓΑΣ Βασιλικού μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο, πέρασε μπροστά στο σκορ και με τη λήξη του είχε προβάδισμα 5 πόντων 47-52. Οι Ευβοιώτες είχαν σταθερό προβάδισμα στην τελευταία περίοδο και έφτασαν στην τελική επικράτηση με σκορ 60-71. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νασάκης με 14 πόντους, ενώ από τον Άρη ξεχώρισαν οι Καστάνας και οι Χαρατσής που είχαν από 13 πόντους. Κάναμε μια μεγάλη νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Ξέραμε ότι η ομάδα του Άρη θα μας κοντράρει πάρα πολύ. Είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ακολουθήσαμε το πλάνο, παίξαμε κακή άμυνα και κάνοντας πάρα πολλά φάουλ, είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο αλλάξαμε τακτική, προσπαθήσαμε να πιέσουμε περισσότερο, να τρέξουμε, να ανοίξουμε το γήπεδο. Καταφέραμε να το πετύχουμε και να βγούμε μπροστά. Στο τέλος καταφέραμε να κρατήσουμε την ηρεμία μας και να πάρουμε μια δύσκολη και μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη Αμφίκλειας και της εύχομαι καλή συνέχεια. Σήμερα ξέραμε ότι θα παίζαμε μια πολύ έμπειρη ομάδα που έχει 4 παίκτες που παίζουν χρόνια σε αυτή την κατηγορία. Προσπαθήσαμε από την αρχή να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, αλλά και καταφέραμε να πάρουμε μια διαφορά στο πρώτο ημίχρονο με καλές επιλογές. Στο δεύτερο όμως δεν αντέξαμε, κάναμε αρκετά λάθη, ίσως και από την κούραση, με αποτέλεσμα να μας κρύψουν πολλές μπάλες η αντίπαλη ομάδα και να βάλει εύκολα καλάθια. Άλλο ένα σημείο πιστεύω για την ήττα που κάναμε σήμερα ήταν και οι άστοχες βολές. Ήμασταν πάρα πολύ άστοχες βολές, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πλησιάσουμε στο σκορ. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα των Βασιλικών. Καλή συνέχεια και να πετύχει τους στόχους.